Μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι έχουν πάει πολύ ικανοποιητικά συγκριτικά με το προηγούμενο καιρό. Ο κόσμος βγαίνει, κοιτάει τις βιτρίνες, ψωνίζει και συνεχίζει ακόμα και συνεχίζουμε ακόμα μέχρι και τέλος του μήνα. Μετά ξεκινάνε και οι προσφορές. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί ακόμα να δει πληθώρα αγαθών σε πάρα πολύ διελαστικές τιμές. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μπορούμε να πούμε όμως με μικρή ευχαρίστηση ότι το τελευταίο δίμηνο ήταν αρκετά καλό. Υπήρχε μια κίνηση στην αγορά, υπήρχε μια κινητικότητα. Είδαμε και κάποιους τουρίστες. Οι αγώνες θεωρώ ότι οι παρακτοί αγώνες μας βοηθούν και αυτή την αγορά. Γενικότερα υπήρχε μια καλή κίνηση. Δηλαδή έχετε δει και τουρίστες να μπαίνουν στα καταστήματα εδώ του κέντρου? Αυτές τις μέρες βλέπουμε μια κινητικότητα. Εντάξει. Όσο το δυνατό. Το καταδύναμη. Εντάξει. Από Σεπτέμβριο βέβαια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, ανοίγουν τα σχολεία, είναι δύσκολος μήνας. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας, αλλά τα καταστήματα της Πάτρας νομίζω έχουν βρει τη φόρμουλα, συνεχίζουν τις προσφορές μέσα στο Σεπτέμβριο και αυτό βοηθάει την αγορά να κινείται έτσι ομαλά. Το περίοδος Οκτώβριο μέχρι τώρα είναι στα περσινά επίπεδα. Τώρα βέβαια καθοριστικό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι, το διάστημα των εκπτώσεων. Πληρωθήκαν σήμερα ένα μέρος ταξιούχων, θα πληρωθούν και αύριο. Θα πέσουν και οι μισθοί. Ευελπιστούμε ότι θα τονωθεί την τελευταία εβδομάδα η κίνηση τις τελευταίες μέρες. Υπήρξε αύξηση στο κομμάτι των δώρων. Έτσι, το δώρο είναι υποχρέωση, πρέπει να βγει. Δεν είναι 15 Αύγουστος, είναι διακοπές, δεν είναι. Το θέμα είναι το κομμάτι το άλλο που είναι το προσωπικού, η προσωπική αγορά, που εκεί είναι η διαφορά ουσιαστικά. Αν θα ψωνίσουν για το σπίτι τους, θα πάρουν κάποια πράγματα επιπλέον. Αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί.